Τα παλικάρια τα καλά, σύντροφοι τα σκοτώνουν, δίχως κανένα φταίξιμο, δίχως καμιά αιτία. Να κοίτονται στη μαύρη γης, κορμιά δίχως κεφάλι, και οι διαβάτες που περνούν να τα συχνοροτάνε. Κορμιά, πού είναι τα κεφάλια σας και πού η ομορφιά σας. Το φαινόμενο Γιαγκούλα, ας πούμε, κρατάει ουσιαστικά 5 χρόνια. Έτσι. Ξεκινάει το 1920 έτσι, και τελειώνει το Σεπτέμβριο του 1925. Σκοτώνεται ο Λύσταρχος Γιαγκούλας μαζί με τους συντρόφους του, τον Πάντο Μπαμπάνη και τον Τζαμίτρα. Ήταν μια λιτανία της φρίκης. Έκοψαν τα κεφάλια των ληστών, τα έμπηξαν σε πασάλους και τα μετέφεραν από την κορυφή σχεδόν του Ολύμπου μέχρι την πόλη της Κατερίνης, στα κάγκελα του σιδηροδρομικού σταθμού Κατερίνης, καρφώθηκαν εκεί. Θα περνούσε με ένα τρένο το απόγευμα από εκεί ο Πάγκαλος, ο δικτάτορας Πάγκαλος. Υπήρχε άπειρο πλήθος το οποίο περνούσε σαν ένα προσκύνημα μπροστά από τα κεφάλια. Άλλοι χαίρονταν, άλλοι κυρίως κρυφά δάκρυζαν. Αλλά ο Πάγκαλος ήταν περιχαρής γιατί εξέλιπε ένας τρομακτικά μεγάλος κίνδυνος από τα ελληνικά βουνά. Το θεώρησα ακτινοδία αυτό που κάνανε, που το κρεμάσανε στα κάγκελα. Ο Γιαγκούλας έκοβε κεφάλια όμως. Έκοβε. Ναι, αλλά εσύ είσαι κράτος. Αυτός είναι ληστής. Πες, εντάξει, εσύ είσαι κράτος. Επειδή έδρασε έτσι ο ληστής και εσύ σαν κράτος πρέπει να κάνεις το ίδιο. Κάπως έτσι. Υπήρχε μια παράδοση στο θέμα της αριστοκρατίας σχετικά με το κόψιμο των κεφαλιών. Πολλά από τα κεφάλια που έκουβαν κρέμονταν έξω από τα αστυνομικά τμήματα της εποχής εκείνης, απλωμένα και κρεμασμένα, σαν άλλα ρούχα που είχαν πληθεί στα σκοινιά, για να περνάει ο κόσμος και να μπορεί και να τα βλέπει. Ήταν και σαν θέμα ότι έπρεπε να ανοίξουν το κρανίο και να μελετήσουν τον εγκέφαλο για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ήταν αυτό, ποια ήταν η αιτία του κακού. Ο Μεσοπόλεμος είναι μια περίοδος που ανθεί η λογοτεχνία, προχωράει η επιστήμη, υπάρχει το φεμινιστικό κίνημα που επίσης ανθεί. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ νορμάλ να κόβονται κεφάλια. Δηλαδή είναι σαν σήμερα να κόβονται κεφάλια. Κάνει εντύπωση η σκληρότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το είπαμε 70 διαφορετικούς τρόπους, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω. Το να αφαιρείς ένα κεφάλι από ένα σώμα είναι σαν να αφαιρείς αυτό που λέμε τον εγκέφαλο ενός οργανικού συστήματος. Σαν να επικυρώνεται η ισχύς του κράτους σε αντιπαραβολή με το άγριο θηρίο
με τον επικίνδυνο κακοποιό που πιάστηκε, οπότε εμείς πλέον έχουμε την κυριαρχία, έχουμε την εξουσία, γιατί μπορούμε και καθυποτάσουμε και αποκεφαλίζουμε αυτά τα άγρια θηρία. Εποχή, η οποία έχει καταγραφεί ιστορικά ως ληστοκρατία, κρατάει έναν αιώνα. Έτσι, ξεκινάει το 1830 με την αποστράτευση των ατάκτων. Διάφοροι όπου δεν εσωματώνονται στην επίσημη πολιτεία ή στο επίσημο στρατό, ας πούμε, βγαίνουν στα βουνά και αυτό κρατάει έναν αιώνα ακριβώς. Ανάμεσα στα χρόνια 1910 και 1925, η Ελλάδα είχε μια σειρά από πολέμους, ιδιαίτερα αιματόβρεχτους. Το 1915, λοιπόν, έχουμε την έναρξη ενός εθνικού διχασμού ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό είχε σως αποτέλεσμα να υπάρχει το κράτος του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και το κράτος του Βασιλικού του Λαϊκού Κόμματος στην Κάτω Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο Βενιζέλος έρχεται ως πρωθυπουργός με τη δύναμη και τα όπλα των συμμάχων και κάνει τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Δεν έχει καταφέρει όμως να ενώσει τους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός στρατός έχει στην αρχή θριάμβους στη Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια έχει και μια ταπεινωτική ήττα. Την ταπεινωτική αυτή ήττα τη διαδέχτηκε ένα κρεσέντο αιματηρών εκδηλώσεων από μέρος της ληστοκρατίας. Τότε εμφανίζονται και οι μεγάλοι ληστές, όπως είναι ο Γκαντάρας, όπως είναι ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, όπως είναι ο Φώτης ο Γιανκούλας, η κορυφή. Τελειώνει το 1930. Αυτό το φαινόμενο της ληστοκρατίας, το οποίο δεν ήταν ένα κομμάτι παρανομίας, δεν ήταν κάποιες ηρωικές μορφές οι οποίες ήταν απομονωμένες και αντιστέκοντας στα βουνά, έτσι. Είχαν διαχυθεί σε όλο το κράτος μέσα. Γιατί είχαν με βουλευτές, με κομματάρχες. Γι' αυτό και κράτησε, έτσι. Αναπνέοντας τον καθαρό αέρα των βουνών και μη σκύβοντας το κεφάλι σε κανέναν, ίσως να είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Εάν ζούσα στις πόλεις, θα σκύβα το κεφάλι στους νόμους. Θα μισούσα τον ίδιο μου τον εαυτό. Οι νόμοι σχηματίστηκαν για να καταπιέζουν τους φτωχούς και τους αδύναμους. Σαν αγρίμη, έχω για σπίτι τα βουνά. Ασθένειες δεν φοβάμαι. Τα μίση των ανθρώπων δεν φτάνουν μέχρι σε μένα. Αλλά εγώ είμαι ληστής και κακοποιός, λένε οι ένομοι. Ο άνθρωπος θεωρείται πολύ ανώτερος των ζώων και όμως τα ζώα δεν έχουν ηθικούς νόμους. Τα ζώα δεν έχουν πλούτη. Δεν έχουν μίσος. Είδατε ποτέ λύκο να σκοτώνει λύκο όσο συχνά ο άνθρωπος σκοτώνει άνθρωπο? Η πιο σοβαρή ήταν η γενικότερη καταδίωξη των ανθρώπων εκείνης εποχής από την λεγόμενη εξουσία.
η οποία απέναντι στους φτωχούς και στους πεινώντες και διψώντες ήταν ιδιαίτερα άπονη. Γιατί τότε ο χωροφύλακας ήταν ο αφέντης του χωριού. Άμα δεν συμφωνούσες, σε χτυπούσες, ξέρω εγώ τέτοιο. Τον παππού μου τον είχαν σκοτώσει στο ξύλο. Γιατί περάσαν από εδώ, από το χωριό τώρα από εδώ, και του λέει Μπαρμπαντώνη, μήπως πέρασε ο Γιαγκούς, όχι δεν τον είδα. Ενώ τον είχε δει παράδειγμα. Ναι, επειδή δεν είπε να σου πει ότι πέρασε είναι εκεί, τον πλακώσε το ξύλο μέσα στην πλατεία του χωριού που καθόμασταν. Στην πλατεία του χωριού. Όχι μόνο τον παππού, και άλλους, έτσι κάνουν, ναι. Τυπούσαν πολύ τότε οι χωροφύλακες. Όποιος έκανε κάτι, λέει, ένα παράπτυμα, το χτυπούσαν. Αλλά και οι χωροφύλακες είχαν κάποιο λόγο να είναι σκληροί και άτυγκτοι, γιατί και αυτοί πεινούσαν στην κυριολεξία και οι στολές τους ήταν χάλια και τα παπούτσια τους ήταν χάλια και ήδη δεν έπαιρναν κανένα μισθό της προκοπής. Άρα η πραγματικότητα στην Ελλάδα εκείνη της εποχής ήταν ιδιαίτερα τραγική. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα κυριολεκτικά που βάδιζε στο πουθενά. Ιδιαίτερα σκληρά ήταν τα τάγματα κυνηγών, τα λεγόμενα, που είχε δημιουργήσει ο Κονδύλης με εντολή του Πάγκαλου. Έσπερναν κυριολεκτικά τον τρόμο, το φόβο και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς από άποψη εξουσιαστικής, ας πούμε, παρουσίας στα βουνά και στα χωριά της περιφέρειας εκείνης. Δηλαδή τι κάνανε, παίρνανε απλούς κτηνοτρόφους, απλούς κυνηγούς κλπ. Και τους επιθετούσαν με χρήματα, η επικήρυξη ήταν ένα είδος μισθοδοσίας και τους αφήναν ελεύθερους. Δείρτε, σκοτώστε, φάτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σκοτώσετε τους ληστές. Μα και αυτοί βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί αν δεν το έφτιαναν αυτό θα τους σκότωναν οι ληστές. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στη σφύρα και στον άκμο, να μου λένε. Οι ληστές γινόταν για πολλούς και διάφορους λόγους. Γινόταν για λόγους κυρίως τιμής, όπως ήταν οι ερωτικοί λόγοι. Γινόταν για λόγους επικινδυνότητας από μέρος της εξουσίας. Ήταν ο τρόπος ζωής της νεολαίας της τότε, που ήθελε να αντισταθεί κατά το κατεστημένο, βγαίνει στα βουνά. Κάπως έτσι μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Ας πούμε κάποιος αγαπούσε κάποια για λόγους εντύπωσης πήγαινε και γινόταν ληστής. Γιατί στο κέντρο της Λάρισας υπήρχαν ομοιώματα σε φωτογραφίες ορισμένων μεγάλων ληστών όπως ήταν ο Τζατζάς, όπως ήταν ο Γκαντάρας, όπως ήταν ο Φώτης Γιαγκούλας, που οι φωτογράφοι εκείνης της εποχής είχαν κόψει τα κεφάλια. Οι νεαροί έβαζαν το κεφάλι τους εκεί και έλεγαν φωτογράφησε με Φώτη Γιαγκούλα, φωτογράφησε με Τζατζά, φωτογράφησε με Γκαντάρα. Πήγαιναν λοιπόν τη φωτογραφία στην μέλουσα αεροβουνιαστικά, την έδειχναν και εκείνοι τους εύχονταν άντε και πραγματικός ληστής. Δηλαδή γινόντουσαν ληστές και για πολλά άλλα πράγματα. Όταν ένα ψυχοπαίδι του λίσταρχου Γιαγκούλα δικαζόταν στη Θεσσαλονίκη, ο δικαστής ρώτησε τον πατέρα του νεαρού, γιατί άφησες να γίνει ο γιος σου ληστής, και ο πατέρας άφησε ενεούς όλους όσους παρήσταν εκεί στο δικαστήριο. Έπρεπε να μάθει μια τέχνη. Δηλαδή πολλοί ήταν αυτοί που θεωρούσαν την ληστεία τέχνη. Υπήρχε μια ανάγκη κοινωνική των περιοχών εκείνων, την περίοδο εκείνη, να υπάρχουν άνθρωποι με όπλα σε μια κατάσταση ημιύπαρξης, παρανομίας, που να μπορούν να επεμβαίνουν έτσι κάπως σαν απομηχανείς θεοί. Όπως δηλαδή ακριβώς έχει σήμερα ανάγκη το επίσημο κεφάλαιο, την παρανομία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με το θεσμικό κεφάλαιο, το επίσημο, χωρίς το λαθρεμπόριο, ας πούμε, θα καταρρεύσει ο καπιταλισμός. Ο ληστής είναι αυτός που
αρπάζει πλούτο ή αγαθά δια της βίας, χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες εργασίας που απαιτούνται για να κατέχει αυτό το πλούτο. Προαπαιτούμενο όμως είναι να υπάρχει συνθήκη της ιδιοκτησίας. Χωρίς την ιδιοκτησία δεν υπάρχει και ο ληστής. Υπήρχε ένας νόμος από τις αρχές ακόμη της ληστοκρατίας. Ο Πάγκαλος τον έθεσε σε ισχύ, που έλεγε ότι αν κάποιος ληστής σκοτώσει το σύντροφό του επίσης ληστή, κόψει το κεφάλι και το πάει σε κάποια αστυνομία, ο ληστής αυτός θα έπαιρνε χάρη. Αυτό βέβαια δεν γινόταν αυτόματα. Έφερνε το κεφάλι πρώτα, μετά περίμενε να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δηλαδή ήταν μια έτσι πολύ επίσημη διαδικασία και είχε μάλιστα και πολλή αγωνία μέχρι να γίνει. Υπήρχαν ληστές οι οποίοι πηγαίναν τα κεφάλια των συντρόφων τους, στείνανε παγίδες. Άνθρωποι που πολεμούσαν μαζί μέχρι την προηγούμενη μέρα. Δημοσιοποίηση της εξόντωσης. Από τη στιγμή που εξόντωση γινόταν στα βουνά, κάτω στο καλάβι ήταν λιγάκι δύσκολο τη κουβαλά. Οπότε ήταν το πιο απλό, κόβει τα κεφάλια. Και μπορεί να τα πα και να τα φωτογραφίσει μετά και να κοινοποιηθεί. Και σημαίνει την ταπείνωση, την οριστική εξόντωση ασώματο κεφαλή που λέμε. Ξέρετε, αυτό δεν υπάρχει. Έχει μείνει μόνο το κεφάλι του, το οποίο είναι ελάφρυρο δικό μα. Μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για πολιτικού αγωνιστέ. Μιλάμε που θεωρείται απαράδεκτο το να δώσει τον σύντροφό σου. Θεωρείται απαράδεκτο να το παραδεχτεί. Δεν θεωρείται απαράδεκτο να το κάνει. Κυρίως οι ληστές δεν συγχωρούσαν συντρόφους τους, οι οποίοι έφευγαν από το ληστρικό κύκλωμα και δεν παρέμειναν ως απλοί αγρότες ή ως απλοί κτηνοτρόφοι, αλλά πήγαιναν και εντάσσονταν στη χωροφυλακή. Ένας τέτοιος ήταν ο Λιόλιος. Έδρασε ως ληστής για να προσχωρήσει αργότερα στην αστυνομία, στη χωροφυλακή και να γίνει απεινής διώκτης των άλλων της συντρόφων του. Ο λίστερχος Θωμάς Γκαντάρας, ο επωνομαζόμενος και μαύρος λίστερχος, αποφάσισε να τον εκδικηθεί το Λιόλιο και πράγματι κατάφερε να το συλλάβει και έκανε κάτι τρομακτικό, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα και με τα διαδιδόμενα εκείνης της εποχής, αφού έβγαλε την καρδιά του, την έψησε και την έφαγε. Το δε Λιόλιο τον έκανε κομμάτια, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του για να μπορέσουν να το αποτελειώσουν από την άποψη της σάρκας τα κοράκια. Υπάρχουν μαρτυρίες όχι μόνο για τον Γιαγκούλα, ας πούμε, έτσι, και για άλλους, ότι παρόλο που ήταν πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι έτσι, και παράνομοι και όλα αυτά, ήταν και θρησκευόμενοι. Έτσι, είχαν καλή σχέση με θρησκεία, την οποία θεωρούσαν απαραίτητη αυτή τη σχέση, ώστε να μπορεί να τους βοηθάει να επιβιώσουν. Μάλιστα λένε ότι ο Γιαγκούλας, ξέρω εγώ, στο όπλο το πάνω, είχε τον Άγιο Γιώργο σε ένα μάλιχε που έχει. Το απλό μέλος μιας συμμορίας λεγόταν ληστής, ο αρχηγός της λεγόταν λίστερχος και αυτός που είχε δυο συμμορίες ή διαφέντευε τρεις συμμορίες λεγόταν αρχιλίστερχος. Κοίτα, οι ληστές τότε είχαν τη φουστανέλα, το μαχαίρι, τα σπαθιά και το γυλαίκο αυτό το χρυσοκέντο με χαϊμαλιά και ασημικά εδώ στολισμένα, αυτό πρόλαβα και τον παππού μου εγώ. Τέτοιον ντύσιμο πρόλαβα τον παππού μου. Ναι, οι ληστέ φοράν φουστανέλες άνοιχτα να μπτούν τα βουνά, τις πέτρες. Εκείνα τα χρόνια έτσι και φούντα παπούτσια. Για να γίνεις ληστής έπρεπε να έχεις καλή ακοή, γιατί έπρεπε να μπορείς να ακούς ακόμα και το πάτημα ενός ξερού φύλου
από το απόσπασμα που θα σε κυνηγήσει. Πρέπει να έχεις καλή όραση για να μπορείς να βλέπεις σε μια μεγάλη απόσταση, ακόμα και μια κουκίδα στο βάθος του Θεσσαλικού κάμπου, εάν μπορούσες να ξεχωρίσεις αν είναι χωροφύλακας ή αν είναι απλώς ένας αγρότης ή ένας βοσκός. Είχαν φωνικά στοιχεία, είχαν ένα μίσος για συγκεκριμένες τάξεις εξουσίας. Τους πλούσιους δεν τους χώνευε. Έκλειβαν κιόλας, αλλά βοηθούσαν τους φτωχούς. Πήγαιναν, έπαιρναν από ένα μαγαζί παπούτσια. Ελίμανα. Και τα δώνει στους φτωχούς. Κύριε Πρόεδρε του Λιβαδίου, τι φταίγει ο κόσμος, ο εργατικός και τους κακοπιέζεις? Εάν με προδώσουν που ευρίσκομαι, νομίζεις πως ο καθής έχει δύο κεφάλια? Έλα εσύ, γίνε τσομπάνος και αν θέλεις πρόδωσέ με. Τη μία τη βραδιά θα με προδώσεις, την άλλη τη βραδιά θα σε κόψω σαν ταρνάκι. Τα ντερά σου θα σου τα κάνω με κοκορέτσι και θα σου τα δώσουμε να τα φας. Και αυτή τη στιγμή σε καλούμε να έλθεις να πολεμήσουμε εδώ πάνω στον Άγιο Προφήτη Ηλία. Εγώ, ο Φώτης Γιανκούλας και από κάτω υπογραφεί ο Πάντος. Φώτης. Φώτης Γιανκούλας. Φώτον λίγανα. Και ήταν ορφανός, ο πατέρας του είχε πεθάνει. Ζούσε με τη μάνα του. Και επειδή λίγο από εδώ από εκεί έκλεβε μικροκλούπες, κανένα αυγό, καμιά κότα, κανένα αρνί, και δεν ξέρω, ήταν λίγο ζωηρός και η αστυνομία, εδώ ο πρόεδρος του χωριού, όλοι ήταν κατά. Ποιος έκλεψε? Ο Γιανκούλας. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο που σηκώθηκε το παιδί και βγήκε στα βουνά. Και εκεί συνάντησε και τους άλλους, κάνανε παρέα και άρχισε η δράση τους. Αυτός ήταν. Ο Φώτης Γιανκούλας υπήρξε ένα μυθικό πρόσωπο και ίσως ο κορυφαίος των ληστών του Μεσοπολέμου. Γεννήθηκε στο χωριό Μεταξάς Κοζάνης. Λένε ότι πήγε και μερικά χρόνια στο γυμνάσιο. Το ξεκίνημά του στο πάνθιο της Λιστοκρατίας ξεκίνησε με τη δολοφονία ενός αντιπασπιστή που πείραξε μια, ας πούμε, γυναίκα που αγαπούσε ο Γιανκούλας, κατά άλλως μία ξαδέρφη του. Τη Μαριγό, την περίφημη Μαριγό, την οποία την ενοχλούσε συνέχεια αυτός ο χωροφύλακας. Λογοφέραν, όπως υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, ανάψαν τα αίματα και αυτό εξελίχθηκε. Μία επόμενη μέρα πήγε και το μαχαίρωσε έναν ψυχρό. Ο Γιανκούλας πήγε και τον έσφαξε μέσα στο καφενείο. Δεν ήθελε και πολλά πράγματα για να συνεχίσει να είναι ληστής. Έκανε ορισμένες κλοπές εγωπροβάτων και στη συνέχεια πέρασε στο βασικό κύκλωμα της ληστείας. Αυτός
Τον έπιασαν μια φορά εδώ, το απόσπασμα ας πούμε. Τον έβαλαν στο τρένο για την Αθήνα. Του Σαμπίτσι έφυγε από το τρένο. Αμπίτσι κάτι και έφυγε. Ξανά πάλι βγήκε αυτού στον Όλεμπο, έκλωθη γύρω τον Όλεμπο. Αυτό ήταν η... του χυμαδιώτα. Όταν για μια ζωοκλοπή ο Φώτης Γιανκούλας πήγε σε ένα δικαστήριο στη Λάρισα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, του είπε χαριτολογώντας ότι δεν σε στέλνουν να σε εκτελέσουν γιατί δεν θέλω οι σφαίρες να χαλάσουν το ωραίο σου πρόσωπο. Ήταν πολύ όμορφος ο Φώτης Γιανκούλας και τον έστειλαν στην Αίγινα, στις φυλακές της Αίγινας. Από τις φυλακές της Αίγινας ήθελαν να τον μεταφέρουν στις φυλακές του Επταπηρίου γιατί θα δικάζονταν πάλι για μια ζωοκλοπή. Ήταν τότε οι χειροπέδες χέρι-χέρι με ένα χωροφύλακα που ήταν συνοδεία. Και σταματήσανε σε ένα σταθμό που σταματήσανε, έψινε κάποιο σουβλάκι, ανάγαμε ένα, ξέρεις, κάπως έτσι ο διάλογος. Εκεί κοντά στον Πλαταμόνα έκανε στάση το τρένο. Και τότε παλιά, δεν ξέρω αν τα προλάβατε εσείς, απ' έξω περνούσαν αυτοί σουβλάκια. Λέει αυτόν τον χωροφύλακα από τη συνόδεια, τι μυρωδιά είναι αυτά, με έχει σπάσει τις μύτες, λένε, η μυρωδιά. Πάρε ένα τάλιρο, πάνε φέρε δυο σουβλάκια. Του είπε μπέσα ο Φώτης ο Γιανκούλας, μπέσα, κατέβα πάρε δύο και εγώ εδώ πέρα είμαι, πού θα πάω, δεν είμαι αυτό. Όταν ανέβηκε μαζί με τα σουβλάκια, είχε φύγει ο Γιανκούλας. Χορφύλαξε, κατεβαίνει να πάρει τα σουβλάκια και πετάει από το παράθυρο. Και έφυγε μετά, ξανά κάπου πήγε, του κόψαν τις χειροπέδες. Μας λέτε δυστυχείς, αλλά οι δυστυχισμένοι είστε εσείς. Έχουμε υγεία και ζούμε απλά, χωρίς τύψεις. Εσείς οι φτωχοί είστε χαρούμενοι. Οι πλούσιοι σας καταπατούν και γίνεστε έρμεα των ορέξεών τους. Ούτε ελευθερία έχετε, ούτε θέληση. Η κοινωνία πριν μας καταραστεί θα έπρεπε πρώτα να γυρίσει το βλέμμα της στους κόλπους της, να δει τα αποτελέσματα που η ίδια παράγει. Μέσα της υπάρχουν νόμιμοι κλέφτες. Τοκογλύφοι. Δολοφόνοι. Αναμενόμενο είναι να μας κατατρέχει η κοινωνία, αφού βυθισμένη στο βούρκο της, πάντα θα καταδιώκει τους ενάρετους. Τους ελεύθερους, τους πραγματικά ανθρώπους. Ο Φώτης Γιανκούλας ήταν νέος, ήταν πολύ ωραίος. Ήταν φιλότιμος, ήταν δίκαιος, μοίραζε χρήματα στους φτωχούς, πάντρευε ανήπαντρες, πρίκιζε φτωχές κοπέλες, είχε πολλά βαφτιστήρια, αλλά κατηγορούνταν και συνολικά στο τέλος της ζωής του τουλάχιστον για 50 φόνους. Ο Λύσταρχος Περικλής Παπαγεωργίου υπήρξε ψυχογιός του Λύσταρχου Γκαντάρα. Ύστερα από τη δολοφονία, από την άδοξη θα έλεγα δολοφονία του μαύρου Λύσταρχου του Θωμά Γκαντάρα, ο Παπαγεωργίου βρέθηκε αδέσποτος και τον πήρε στη συμμορία του ο Φώτης Γιανκούλας, ο οποίος τον είχε περιπολού, όχι τόσο για το ότι ήταν όμορφος ή για το ότι ήταν αδύσακτος, όσο για το ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός.
Από τις πιο συγκλονιστικές δολοφονίες που διέπραξε ο Φώτης Γιανκούλας ήταν το Ανθυπομήραρχο Γρηγοράτου, ο οποίος διπνούσε σε ένα σπίτι μαζί με τον Μιλιώτη, τον αγροφύλακα. Τους δολοφόνησε ο Γιανκούλας μαζί με τον σύντροφό του, τον Παπαγεωργίου. Ο Γρηγοράτος είχε βγει στο κυνήγι να χτυπήσει τον Γιανκούλα, να συλλάβει τον Γιανκούλα, διέειδε ότι θα συλλάβει τον Γιανκούλα. Δεν τα κατάφερε όμως και δολοφονήθηκε. Στο χωριό του το ίδιο όπως διαδίδονταν, έδωσε στον παπά και στον κοινοτάρχη έναν μεγάλο ποσό χρηματικό για να γίνει μια εκκλησία. Τους είπε όμως ότι μέσα σε ένα χρόνο η εκκλησία πρέπει να τα έχει τελειώσει. Όταν μετά από ένα χρόνο η εκκλησία δεν είχε καν αρχίσει να χτίζεται, ο Γιανκούλας σκότωσε και τους δύο, και τον κοινοτάρχη και τον ιερέα. Επειδή περιμένανε από ώρα σε ώρα, τον κυνηγούσε η αστυνομία του, ότι θα τον πιάσουν και σου λέει, τι, και τα φάγαν τα λεφτά. Και όταν ήρθε αυτός και τους ρώτησε, τι έγινε παπά, πρόεδρε, το κτίσατε το κρυσάκι. Να ξέρεις τώρα αρχίζουμε από εδώ, από εκεί. Α, έτσι. Μπαίνει τον παπά, έλα να σου πω πιο κάτω, έχω ένα τσουβάλι με λεφτά. Τον μπαίνει εκεί σε μια χαράδρα. Φωνάζει και τον πρόεδρο μετά, έλα έχω ένα τσουβάλι με τα... Τους καθάρισε, αυτό. Πώς τους σκότωσε, τους έσφαξε και αυτό ήταν ο σκοτωμός από μέρος τους. Υπήρχαν και συμβούλια μεταξύ των αρχηγών των συμμοριών, τέλος πάντων, των ληστάρχων, που αποφασίζανε σε γενικότερο επίπεδο τι θα έπρεπε να πράξουν και ψηφίζανε, όπως με τον γιατρό στο καταφύγιο, τέλος πάντων, όπου είχαν λάβει μέρος στο συμβούλιο 2-3 ληστάρχοι, μεταξύ αυτών και ο Γιανκούλας, ο οποίος ήταν αρνητικός στο να δολοφονήσουν τον γιατρό που κρυφά είχε στείλει γράμμα για να φτιαχτεί μια χωροφυλακή, τέλος πάντων, εκεί πέρα, ένα αστυνομικό τμήμα της εποχής. Ήταν αρνητικός. Άρα παρόλα αυτά, το Συμβούλιο, εφόσον αποφάσισαν οι άλλοι λίσταρχοι να το σκοτώσουν, αναγκάστηκε να το σκοτώσουν. Αν και ήταν αντίθετος, γιατί λένε ότι ήταν φίλος με τους γονείς του, κάπως έτσι. Πάρε την ολόσωμη φωτογραφία ενός ανθρώπου και με τον αντίχειρα, αν έχεις, άρχιζε να καλύπτεις κάποια τμήματα του κορμιού του. Τα πόδια, ο άνθρωπος εξακολουθεί να σου μιλάει. Τα χέρια, τίποτα δεν αλλάζει. Την κοιλιά, το στέρνο, όλο το κορμί κατά από το πηγούνι. Ό,τι κρύβεις, μολονότι συμπληρώνει αυτό που απομένει, δεν έχει καμία ισοδυναμία μαζί του. Μόνο αν με μία κίνηση ανεξήγητης βίας καλύψεις το πρόσωπο, ο άνθρωπος αφανίζεται. Για πες μου, Καραγκιόζη, πώς κόντεψες κατά εδώ. Καπετάνιο, η μάνα σου με έστειλε. Πλάκωσαν, λέει, σταυρωτίδες στο χωριό στο Ράχοβο και ανακρίνουνε τον κόσμο. Τη μάνα σου, τον παπά, τη βασιλική και εκείνη σαπιοκυλιά ο πρόεδρος του χωριού
Είπε πως η Μαρία φταίει για όλα. Βαλάντος η καψερή καπετάνιο στο κλάμα. Α, τον αθλείο. Α, το γέννημα του φιδιού. Θα το συγυρίσω αυτόν, Καραγκιόζη. Όχι τρέλες, Φώτη. Όχι τρέλες. Είδα εκείνο τον Τζομπάνι τον Κόρτσο να ταπίνει στη στάνη μαζί με τον μοίραρχο τον Πετράκη. Βέβαια, 27 άντρες έχει ο μοίραρχος καπετάνιο. Φοβάμαι μήπως ο Κόρτσος μαρτυρήσει το λιμέρι και μας κυκλώσουν τα αποσπάσματα. Μη χολοσκάεις καημένε, αυτοί για γκούλα ακούνε και πιάνουνε την κατηφόρα. Το αρνί το πρόβλημα έχει μια πλάτη. Την πλάτη αυτή που λέμε. Την πλάτη. Ακόμη και σήμερα τη διαβάζω εμείς. Και εγώ. Τη διαβάζει. Όταν τρως ένα αρνί, ξέρω εγώ, σου φέρει το μαγαζί και είναι ο πλάτης ολόκληρος. Και αν είναι μαύρος στη μέση, αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πεθάνει. Είναι θάνατος. Το απόσπασμα που το δολοφόνησε είχε επικεφαλής του τον ανθυπομήραρχο Πετράκη. Όταν λοιπόν το απόσπασμα αυτό από βραδείς, πολλοί από αυτούς φορούσαν τα λεγόμενα τσερβούλια ή είχαν δεμένα τα παπούτσια τους για να μην ακούγονται με τσουβάλια, έφτασαν ύστερα από επίπονη πορεία 8 ωρών στην τοποθεσία Κλεφτόβρηση, στη θέση Κόκαλα του Ολύμπου, και ατένιζαν από μια απόσταση βολής όπλου την σπηλιά όπου κρυβόταν ο Γιανκούλας και η συμμορία του, ήταν ξημερώματα. Η μάχη άρχισε στις 9 η ώρα το πρωί και τελείωσε στις 3.30 το απόγευμα. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Ο λίστερχος ο Γιανκούλας σκοτώθηκε εκεί προς το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, από τον Πετράκη, ο οποίος προηγουμένως πυροβόλησε, χτύπησε το κλησιοσκόπιο, έκανε όχ, δηλαδή καταστράφηκε το όπλο του, ο λίστερχος ο Γιανκούλας. Ο Πετράκης νόμισε ότι το όχ σήμαινε ότι τον είχε χτυπήσει, σηκώθηκε πάνω και λέει προς τους άλλους του αποσπάσματος, παιδιά ορμάτε, τον έφαγα το λίστερχο Γιανκούλα. Και ο Γιανκούλας, εδώ είναι η λεβεντιά και το φτύσιμο στο πρόσωπο του θανάτου, σηκώθηκε πάνω σε μια πέτρα, σε ένα βράχο και είπε σε άπτεστα ελληνικά «Μου κλάσατε τα αρχίδια, κύριε Μοίραρχε». Την άλλη στιγμή έπεφτε νεκρός από πυροβολισμό. Άιντορε σκυλιά μαύρα, μας κυκλώσατε. Άκου, πυροβολισμοί ακούγονται πάντο. Ο Μπαμπάνης. Το σκοτώσαν τα σκυλιά τον Μπαμπάνη. Ελάτε εδώ ρε, δεν σας φοβάμαι. Ελάτε πίσω σταυρωτίδες. Εγώ ρε είμαι ο Φώτης ο Γιανκούλας. Ελάτε ρε, να μονομαχήσετε μαζί μου. Μπαμπέσιδες, πισόπλατα, πυροβολήσανε. Αχ, με πληγώσανε θανάσιμα.
Είχαν πάρει δύο μύρους, ένα φοιτητή και ένα μαθητή. Ο μεν φοιτητής πληγώθηκε, ο δε μαθητής έχασε τη ζωή του. Δολοφονήθηκαν επίσης ο Πάντος ο Μπαμπάνης και ο Τζαμίτρας, ο ξάδερφός τους, ο οποίος ήταν μαζί. Και απομένει ένας μόνο παραδίδεται, ο μικρότερος Μπαμπάνης, ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, ο οποίος ήταν και αγριάνθρωπος έτσι όπως το περιγράφανε. Και καθώς τον κουβαλάνε και σε ένα μονοπάτι, κυλάει σε μία πλαγιά ανάμεσα στις πέτρες και στα τέτοια, αλλά ξεφεύγει. Αφού προσπάθησε να εκδικηθεί το θάνατο του Γιανκούλα και να κατέβει στην Κατερίνη κάποια στιγμή στην προσπάθειά του να δολοφονήσει αυτόν που τους κάρφωσε επάνω στη θέση κλεφτόβρηση, πέθανε από τραύματά του μέσα σε ένα δάσος. Την επικήρυξή του τη διεκδίκησαν χωρίς να τη δικαιούνταν ένας διοικητής χωροφυλακής και ένας, νομίζω, επικεφαλής ενός αποσπάσματος. Το κεφάλι του το έκοψε ο Αγροκώστας, αν δεν κάνω λάθος, ένας κτηνοτρόφος, τον οποίο παλιότερο ο Γιανκούλας πρέπει να το έκοψε τα αυτιά γιατί είχε προδώσει την ληστοσημωρία του στους χωροφύλακες και ήθελε αυτός όν και καλά να του κόψει το κεφάλι. Ξέρετε, η κοπή της κεφαλής ήταν μια ολόκληρη διαδικασία που δεν ήταν εύκολη να γίνει. Εάν την έφτιανε ιατροδικαστής ή γιατρός, γινόταν διαφορετικά. Εάν την έφτιανε ένας κτηνοτρόφος, γινόταν όπως έσφαζαν τα μοσχάρια. Τα τρία κεφάλια υπάρχουν ακόμα μέσα σε μπουκάλες, έτσι, στο Εγκληματολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Έτσι, αν πάει κανείς μπορεί να τα δει τα κεφάλια. Τα διατηρούν σε φορμόλι, δεν ξέρω πού τα διατηρούν, μέχρι σήμερα. Από το 1900 και μετά, η συσσόρευση του πλούτου στις μεγαλοπόλεις, τέλος πάντων και στην κοπήγηση όλων των κρατών, ανάγκασε να κατέβουν και οι ληστές σιγά-σιγά στις πόλεις, έτσι, οι σύγχρονοι ληστές. Ο πρωτογενής τομέας, έως και σήμερα, τέλος πάντων, εξαλείφθηκε. Πλέον υπάρχουν υπηρεσίες, πλέον υπάρχουν τα ληστά στην πόλη. Το άβατο των βουνών τελείωνε. Έτσι. Δηλαδή, αν πάμε από το 1830, όπου δεν υπήρχε σχεδόν κανένας δρόμος, έτσι και τα βουνά ήταν αποκλειστικά δικά τους λιμέρια, δεν πλησίαζε, δεν μπορούσε να πλησιάσει. Έτσι, πρέπει να έχουν ένα τσακάλι για να ανέβεις εκεί πάνω. Μετά έχουν ανοιχτοί δρόμοι, δηλαδή πλησιάζουν στα λιμέρια τους και στα κρυσφύγετά τους κοντά. Το ληστρικό μυθιστόρημα αποσύρεται κατά κάποιο τρόπο και έρχεται το καινούριο, ας πούμε, το αστυνομικό μυθιστόρημα που είναι αστυνομικές ιστορίες των πόλεων. Για να σταματήσει η ηρωοποίηση των ληστών έγινε προσπάθεια και από το κράτος και προπαγανδιστικά και νομικά. Ο Μεταξάς απαγόρευσε τα ληστρικά και προώθησε τα αστυνομικά, όπου ο detective αστυνόμος είναι ο κεντρικός ήρωας, που είναι το θετικό πρότυπο του νόμου και όχι ο λίσταρχος. Και έπαιξε φυσικά και καμπάνια μηντιακή της εποχής. Για να κλείσουμε, φαντάζομαι, έτσι νομίζω ότι να θυμηθούμε αυτό που λέει ο Γιανκούλας, απελπισμένος όταν τον είχαν πια, που είπε ότι έτσι όπως πάνε θα ξοφλήσουμε οι ληστές από τα βουνά και θα κατέβουμε στις πόλεις. Περιγράφει το πέρασμα, το οριστικό κλείσιμο του κεφαλαίου της ληστρικής αγροτοκτηνοτροφικής Ελλάδας, ας πούμε, στην καινούργια πραγματικότητα που είναι εναρμονισμένη με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, που είναι πλέον, ξέρω εγώ, η αστική ολοκλήρωση. Μας λένε αμαθείς ή όντως αμαθείς. Τι είναι η παιδεία? Κάποιος φιλόσοφος θα βιαστεί να δώσει όσους ορισμούς θέλει. Ένας από αυτούς θα λέει «Είναι η γνώση της ανθρωπότητας και της φύσης». Για μας, η γνώση της ανθρωπότητας είναι περιττή, γιατί τη μισούμε και την αποφεύγουμε. Τη φύση όμως την ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Εμείς ζούμε μέσα της. Αγκάλιασε ποτέ η πλάση κάποιους πιο σφιχτά από εμάς? Ο ληστής είναι εχθρός της κοινωνίας. Δεν υποδουλώνεται. Είναι λοιπόν άξιος τιμωρίας.
Όταν επιστρέψανε κάπως τα αποσπάσματα για να πάρουν και τα σώματα, δεν τα βρήκανε. Το γεγονός ότι δεν τα βρήκανε πάντως κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα δίκτυο το οποίο ήθελε να προστατέψει αυτά τα σώματα και να τα θάψει, να τους προσφέρει τουλάχιστον μια κηδεία, μια ταφή, έστω και ακέφαλα. Δεν έχει ο κάθε ένας, ας πούμε, αυτή τη δύναμη. Να, τρία πτώματα, με θέλει τουλάχιστον έξι ανθρώπους να τα κουβαλήσουν. Σαν να πηγαίνεις τώρα και να παίρνεις το πτώμα ενός καταζητούμενου ληστή, το οποίο έχει ξεχαστεί για κάποια ώρα στο δρόμο. Να έχεις τη δύναμη, σαν ομάδα, σαν κοινωνία, σαν κοινότητα, να το πάρεις και να το θάψεις κρυφά. Ο θάνατός του σηματοδότησε την εποχή του τέλους της ληστοκρατίας. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά δημοσιεύματα, έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά φυλάδια της εποχής εκείνης και μάλιστα ένα φυλάδιο που αναφερόταν στη ζωή και στο ληστρικό του βίο είχε φτάσει να έχει 50.000 κυκλοφορία. Η Βουλή των Ελλήνων είχε ασχοληθεί τρεις φορές, επικυρήσοντας και τις τρεις φορές το Γιανγκούλα. Τη μία δεν θυμάμαι με πόσο χρηματικό ποσό, αλλά θυμάμαι την τελευταία που ήταν 600.000 για εκείνη την εποχή, ποσό μυθικό. Υπήρξαν ληστές στη συνέχεια, υπήρξαν οι Ρετζέ, υπήρξαν οι Κουμπέ, υπήρξαν και άλλοι ληστές, ο Καρατζοβαλής κλπ. Άρα δεν ήταν της εμβέλειας του λίστερχου Γιανγκούλα, ο οποίος και με τις αποδράσεις του είχε αφήσει εποχή, αλλά κυρίως με τη συμπεριφορά του είχε αφήσει εποχή στους ανθρώπους οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν. Υπήρχαν άνθρωποι που θα θυσιάζονταν για τον Γιανγκούλα. Ήταν κάτι σαν ο φύλακας άγγελός τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πίστευαν ότι απένιμη δικαιοσύνη και πίστευαν ότι η εκδίκησή του ήταν η δικιά τους εκδίκηση κατά των άνομων εξουσιών που εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν στην Ελλάδα. Ένα βράδυ βγήκε ο χαρός, πάει να βρει βιολιά για να πει να τραγωδήσει στη φτωχολογιά. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά, όποιος πάει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά. Ψεύτικη είναι η ζωή σας, πώς να σας το πω. Ένα πρωί κι μεσημέρι και ένα διλινό. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά, όποιος πάει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά. Τα λεφτά, τα χρήματα στον Άλλη δεν περνάει, σ' άλλος θα τα αφήσετε και θα σας βλαστημάνε. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά, όποιος πάει στον κάτω